Ευλογημένη Ιησούς των Ιδίων πάντοτε νικιαί και στους αιώνας των αιώνων. Εποφτρωμένη προς Θεόν ετήσιος ευχαριστία, καθήν ημέρα να πελάβουμε την του Θεού εκκλησία, σύν αποδείξει των της ευσεβίας δογμάτων και καταστροφή των της κακίας δισεβιμάτων. Προφητικές επόμενη ρήμαση, αποστολικές τεπαρνέσεις νίκοντες και ευαγγελικές ιστορίες τυχούμενοι, των εγγενείων την ημέρα να εορτάζουμε και ταύτι ευχές και ρητανίες, συνεφρενόμενοι και συναγανόμενοι ψαλμείς, εκφοβόμενοι και άσομας. Τον την έσαρκο του Θεού λόγου παρουσία, λόγω στόματι καρδία και ενώ γραφείται και εικόσι, ομολογούντων αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Σταυρωθέντατε υπερημών επί ποδιού Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα. Και ανασάντα τη τρίτη ημέρα κάρτα λαφρά. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εν δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμουν με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας ούτε έστε τέλος. Οι προφήτες ως ήταν, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν. Η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως ανταγωμάτισαν. Η Οικουμένη όσο πετρώνηκε, η Χάρις όσο έλαμψε, η Αλήθεια όσο αποδέδεται, το Ψεύδος όσο απελήλεται, η Σοφία όσο επαρησιάσσε, ο Χριστός όσο επράβευσε, ούτω φρανούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών θεαρμών, και τους αυτού Αγίους εν λόγοι και στιγόντες, εν συγγραφές, εν νοήμαση, εν θυσίες, εν αείς, εν εικονίσμαση, του μένος Θεών και Δεσπότη προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια του κοινών Δεσπότη ως αυτού γνησίου θεράποντες τιμώντες και την κατασχέση προσκύνηση απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη και στήριξη. Oh.
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί κυρίως προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, προαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μιχαήλ του Ορθοδόξου Βασιλέως και Θεοδόρας της Αγίας του Μητρός, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Βασιλείου Κωνσταντίνου Λέοντος Αλεξάνδρου Χριστοφόρου, Νικηφόρου Ανδρονίκου Ισαϊκίου Αλεξίου και Θεοδόρου, των Τινουράνιων Βασιλεία της Επιγείου Ανδραξαμένων, αιωνία η μνήμη. Πληρώσας τα πάντα όσον
αναφέρεται προς το πρωτότυπο. Δηλαδή προσκυνούμε και ασπαζόμαστε από την Παναγία, τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, οι οποίοι ακούπησαν όλη την παράδοση την Ορθόδοξη και έγιναν εικόνες. Έγιναν κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και εφόσον ως κατ' εικόνα που ήταν έφτασε το καθομοίωση, μπορούμε να τους αγιογραφούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή ότι και στις μέρες μας υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι εγγράφησαν στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανέδειξε πολλούς τέτοιους, μεταξύ των οποίων έχουμε και τον Άγιο Καλύπτικο Μητροπολίτη Εδέση, τον Επτολό, τον δικό μας άνθρωπο, ο οποίος έγινε αγιοκατατάχτη και ήταν Άγιος, αλλά με πράξη πατριαρχική εντέλεξε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και έγινε ιερά εικόνα και μπορούμε να τον αγιογραφούμε. Με τον φωτοστέφανο που σημαίνει σήμερα στο φως του Θεού και λάμπη. Και γύρω-γύρω από τον φωτοστέφανο υπάρχει και μια γραμμή κόκκινη που σημαίνει έξω από εκεί είναι η καυστική ενέργεια του Θεού και είναι η κόλαση. Γι' αυτό είναι ο παράδεισο δηλαδή, που σημαίνει ότι ο Άγιος ζει στον παράδεισο. Αυτό είναι ο σκοπός της Εκκλησίας μας. Όχι απλώς, δεν κάνουμε θέατρο στην Εκκλησία. Δεν κάνουμε θέατρο, ούτε λέμε λόγια περιτά. Δηλαδή, ομολογούμε το σύμβολο της πίστης όχι απλώς για να το ομολογούμε, απλώς για να τιμήσουμε τον τύπο και το Πάτερ ημών και περιφέρουμε τις αιρές εικόνες όχι απλώς σαν ένδειξη ιστορική, αλλά το κάνουμε αυτό γιατί θέλω να δείξουμε ότι αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Αυτή είναι η Ορθόδοξη θεολογία και η Ορθόδοξη ανθρωπολογία. Να φτάσουμε κάποτε κάποια μέρα να γίνουμε και εμείς εικόνες. Κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και να ζωγραφιζόμαστε, να αγιογραφούμαστε μέσα στις ιερές εικόνες. Με αυτή λοιπόν την προοπτική εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα, Ορθόδοξα. Μέσα στην πίστη, όπως είπαμε, των προφητών, των Αποστών και των Πατέρων. Αυτή είναι η Ορθόδοξη θεολογία. Όχι επηρεασμοί εξωτερικοί, όχι επηρεασμός από τον γερμανικό, τον γερμανικό ιδεαλισμό. Γιατί αν δούμε, όλη τη σύγχρονη θεολογία πολύης έχει επηρεαστεί από τον γερμανικό ιδεαλισμό και από τον υπαρξισμό, όπου εμφανίστηκαν στο δυτικό χώρο. Να παραμείνουμε πιστοί σε εκείνα τα οποία μας απεκάλυψε ο άσαρχος λόγος του Παλαιού Διαθήκη και ο σαρκωμένος λόγος του Καινή Διαθήκη και τα αποκάλυψε και τα φανέρωσε στους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Πατέρες και τους Αγίους διαμέσου των αιώνων. Χρόνια πολλά, ορθόδοξα και ευλογημένα.